σύγχρονη εποχή, προνεωτηρική ή παραδοσιακή, όπως λέγεται αλλιώς, κοινωνία, δηλαδή η αγροτική κτηνοτροφική κοινωνία που υπήρχε στο παρελθόν, και μεταμοντέρνα κοινωνία και μεταμοντέρνος άνθρωπος. Θα προσπαθήσουμε να τα διευκρινίσουμε αυτά με μία εντάχει επισκόπηση, σφαιρική και συνολική, ώστε μετά να συζητήσουμε ελεύθερα. Θα δείτε ότι αυτές οι τρεις πραγματικότητες που αποτελούν τρία στάδια του δυτικού πολιτισμού, έτσι θα τα δούμε, τρία ιστορικά στάδια του δυτικού πολιτισμού, τα οποία δεν έχουν εκλείψει, επειδή τώρα είμαστε στο τρίτο, δεν σημαίνει ότι τα άλλα δύο έχουν εκλείψει, μπορεί να συνυπάρχουν και στον ίδιο άνθρωπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα παρατηρήσετε λοιπόν και θα αναγνωρίσετε, καθώς θα μιλάμε, μορφές αντιδράσεων των ανθρώπων, σκέψεων των ανθρώπων, νοοτροπιών κτλ. Και βεβαίως καλούν αυτές όλες σε αντίστοιχες δικές μας ποιματικές παρεμβάσεις. Έχω την αίσθηση, γι' αυτό κάθισα και το έφτιαξα αυτό την παρουσίαση, έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το σύγχρονο άνθρωπο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, εάν δεν έχουμε ξεκάθαρα στα μάτια μας τα τρία αυτά διακριτά πολιτισμικά στάδια της Δύσης. Επειδή ό,τι λέμε θα είναι σχόλιο και επεξήγηση στην προβολή, θα σας παρακαλούσα να γυρίσετε έτσι τις θέσεις σας ώστε να βλέπετε την οθόνη, για να μπορείτε να παρακολουθείτε. Σημειώνετε εντωμεταξύ βεβαίως, μήπως θα βοηθούσε, δεν ξέρω, να μειώναμε λίγο το φωτισμό, μια και έχουμε παράθυρα. Αν θα βοηθούσε, αρκεί να βλέπετε να γράφετε βέβαια. Και μετά θα συζητήσουμε διευκρινιστικά. Είναι καλύτερα? Ίσως και από εδώ, αφού υπάρχουν τα παράθυρα. Λοιπόν, ποιον άνθρωπο επιμένουμε? Αυτή η ερώτηση υπονοεί ότι οι τρεις αυτές διακριτές περίοδοι, διακριτά στάδια στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού, στον οποίο φυσικά συμμετέχει και η Ελλάδα, με λίγη καθυστέρηση πάντων, σε σύγκριση με τη Δύση, ότι κάθε μια από αυτές, από τα τρία στάδια, εκφράζεται από διαφορετικό είδος ανθρώπου. Έχουμε αλλαγή στο υποκείμενο, αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος και αισθάνεται και οργανώνει τη ζωή του. Έτσι λοιπόν δικαιούμαστε, νομιμοποιούμαστε να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το σύμπαν των αυτονοήτων του συγκεκριμένου ανθρώπου. Άλλα αυτονόητα έχει ο προνεωτερικός άνθρωπος, είχε, άλλα ο νεωτερικός και άλλα ο μετανεωτερικός. Και με αυτά τα αυτονόητα προσέρχεται στην εξομολόγηση. Με αυτά τα αυτονόητα ζητάει κάποια ιεροπραξία. Με αυτά τα αυτονόητα ακούει μια ομιλία ή διαβάζει ένα βιβλίο. Δηλαδή θα δείτε ότι παντού η ποιματική μας επεκτείνεται σε αυτά. Γιατί δεν πάει παρακάτω? Είδε τον επίσκοπο και φοβήθηκε. Μισό λεπτό να το διορθώσουμε πώς πρέπει να είναι. Λοιπόν, πήγε τώρα παρακάτω τώρα. Ναι. Ο Λιβαδίτης είναι ο αγαπημένος μου ποιητής, ένας σπάνιος άνθρωπος, ευγενής ψυχή, αριστερός, διοκόμενος, ο οποίος περί τα τελευταία χρόνια της ποιητικής του δράσης έγραψε ποιήματα αναφερόμενα στο Θεό και στη θρησκευτικότητα γενικότερα. Έτσι λοιπόν, θυμίζω το στίχο του «Εγώ είμαι το μεγάλο ένιγμά σου», μιλώντας στο Θεό. Ποια είναι τα χρονικά πλαίσια των σταδίων αυτών? Χοντρικά, αυτό που λέμε προνεωτερική κοινωνία, τώρα θα βλέπουμε τα αρχικά, πίνη, μηνή κτλ. Χρονολογείται περίπου πριν το 1600 με 1800 στη Δύση, που άρχισε ο διαφωτισμός και η βιομηχανική επανάσταση. Αυτή ήταν η δύο μεγάλη σταθμή των νεωτερικών χρόνων, που άρχισε η νεωτερικότητα, διαφωτισμός, φιλοσοφία, επιστήμη, έτσι, και βιομηχανική επανάσταση. Πριν από αυτά τα χρόνια στη Δύση, έχουμε την παραδοσιακή αγροτική κτηνοτροφική κοινωνία, με τους τεχνίτες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και την εκκλησία στο κέντρο όλων. Από τότε αρχίζει στη Δύση η εξέλιξη αυτή. Στην Ελλάδα έρχεται λίγο αργότερα, φυσικά, λόγω τουρκοκρατίας. Υπήρχε μια προσπάθεια διαφωτισμού λίγο τότε. Περίπου 1800 με 1900 έρχεται η νεωτερικότητα στην Ελλάδα και αν κανείς διαβάσει κείμενα του 19ου αιώνα, εκεί φαίνεται καθαρά η σύγκρουση των ιδεών, η επιθετικότητα, η αντιπαλότητα, η καχυποψία, και ο Παπαδιαμάντης αναφέρεται σε αυτά και σατιρίζει, ας πούμε, τον εκδυτικισμό της Ελλάδας. Αυτό συνεχίζεται, η νεωτερικότητα συνεχίζεται ακμαία κατά τον 20ο αιώνα,
Ώσπου μετά από τη δεκαετία του 60 και μετά στη Δύση αρχίζουμε σιγά σιγά να περνάμε σε αυτό που ονομάζουμε μετανεωτερικότητα, δηλαδή μεταμοντέρνο άνθρωπο. Στην Ελλάδα δεκαετίες του 80 και του 90. Θα σας πω γιατί τότε. Σε αυτές τις μεταβάσεις, τις δύο ιστορικές μεταβάσεις, η πόλη πάντοτε προηγείται του χωριού. Και εξακτηνώνεται από την πόλη στο χωριό η αλλαγή. Αυτό δε που πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε είναι ότι οι εικόνες είναι μεικτές. Κανείς άνθρωπος σήμερα δεν ανήκει μόνο σε ένα πολιτισμικό στάδιο. Συνυπάρχουν νησίδες όλων των σταδίων. Σπάνιες είναι οι εξαιρέσεις ενός συνεπούς νεωτερικού τύπου ή συνεπούς μεταμοντέρνου τύπου. Και εξετάζουμε τα στάδια αυτά τώρα με μια φωτογραφία σύμβολο για το καθένα. Εδώ το σύμβολο της προνεωτερικότητας είναι το χωριό. Είναι το χωριό, όχι διότι δεν υπάρχουν πόλεις στην προνεωτερική εποχή, βεβαίως και υπάρχουν, και στην αρχαιότητα υπάρχουν πόλεις και μεγαλοπόλεις, αλλά διότι οι νόμοι που χαρακτηρίζουν την προνεωτερικότητα και τον προνεωτερικό άνθρωπο είναι νόμοι του χωριού κυρίως, οι οποίοι ισχύουν εξίσου και στις πόλεις. Χαρακτηριστικό της προνεωτερικής κοινωνίας είναι οι συλλογικότητες. Δεν υπάρχει καταξίωση του ατόμου και έμφαση στην ατομικότητα. Έχουμε ομάδες, συλλογικότητες. Ποιες είναι αυτές? Η κοινωνία. Γι' αυτό έχω εισαγωγικά. Τι θα πει η κοινωνία? Το θυμάστε αυτό και στα χωριά μας και στις πόλεις μας μέχρι πρόσφατα. Να, οι προνεωτερικές νησίδες. Πρόσεξέ με, θέλω να έχω καλό πρόσωπο στην κοινωνία, λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Αυτό προέρχεται από το προνεωτερικό χωριό. Η κοινωνία θεσμίζει τις αξίες και επομένως εγώ πρέπει να σταθώ στο ύψος μου. Και εκεί υπάρχουν οι γνωστές συγκρούσεις, το χάσμα των γενναίων, δηλαδή εγώ τι θέλω κάνω, μιλάει νεωτερικά τώρα ο έφηβος, ποιος εσύ που θα με καταπιέσεις, και ο γονέας μιλάει προνεωτερικά. Άλλη συλλογικότητα είναι το χωριό, πολύ συγκεκριμένη. Με πολλά καλά, δηλαδή τη στήριξη μεταξύ των ανθρώπων, τον κοινοτισμό, αλλά βέβαια και προβλήματα όπως τον κουτσομπολιό, τον τοπικισμό, έτσι. Τα ξέρουμε τα λατώματα του χωριού. Άλλη συλλογικότητα προνεωτερική είναι το σόι, η ευρύτερη οικογένεια. Αυτή πια και αν συνεχίζεται ακμαία στην ελληνική κοινωνία. Ο Έλληνας θα γίνει θυσία για το σόι του. Αλλά για τους υπόλοιπους παραέξω της κοινωνίας δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Θα πατήσει επιπτωμάτων. Αλλά για το σόι του θα γίνει θυσία. Θα δώσει τα όργανα του για μεταμόσχευση. Ό,τι χρειαστεί. Είναι κλασική έτσι, στάση. Το σόι έχει καλά πράγματα. Έχει την ταύτιση και την αλληλεγγύη, αλλά βέβαια δημιουργούνται και έχθρες, παροιμιώδεις έχθρες μεταξύ συγγενών, έτσι, παρεξηγήσεις. Στο όνομα του συμφέροντος της οικογένειας, το ένα σόι αντιμάχεται το άλλο κτλ. Άλλη συλλογικότητα προνεωτερική είναι η οικογένεια, με την πυρηνική έννοια. Και αυτή έχει στιγμές αυτοθυσίας, πολύ σπουδαίες, αλλά ως ελαττώματα έχει την κυριαρχία των γονέων πάνω στα παιδιά και την έλλειψη αυτοδιάθεσης. Στοιχεία τέτοια διασώζονται, ακόμη και σήμερα τα βλέπουν οι νέοι, ας πούμε, που είναι κατά το πλείστον μετανεωτερικά παιδιά, το βλέπουν σε ελληνικές ταινίες παλιές, που χτυπάει τη γροθιά στο τραπέζι ο πατέρας και λέει: αυτόν θα πάρεις, λέει στην κόρη του. Και αυτή, ας πούμε, πάει να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, κλαίει κτλ., διότι δεν τον θέλει αυτόν. Δηλαδή, ο γονέας να αποφασίσει για την πορεία του παιδιού του. Δεν υπάρχει έννοια της αυτοδιάθεσης στην προνεωτερική κοινωνία. Με εξαιρέσεις πάντα αυτά. Δεν είναι, τώρα σχηματικά τα λέμε. Δεν είναι ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν ακριβώς κατά τον ίδιο βαθμό έτσι. Άλλη συλλογικότητα προνεωτερική είναι η Εκκλησία, όπου κυριαρχούσε η αυθεντία και το κύρος των κληρικών. Το είπε ο παπάς. Έτσι, ούτε μόρφωση υπήρχε βέβαια στους ανθρώπους, αλλά δεν υπήρχε και η διάθεση και η νοοτροπία να αμφισβητήσουν αυτό που είπε ο παπάς. Και βεβαίως η πίστη τότε ήταν παραδεδομένη και αναντήρητη. Πώς καταξιωνόταν το άτομο στην προνεωτερική, βλέπε παραδοσιακή κοινωνία, αυτό θα εννοούμε, είναι συνώνυμα. Πρώτον, έπρεπε να εκπληρώσει τις προσδοκίες των συγγενών και της κοινωνίας. Περίμενε η οικογένεια κάτι. Δεν μπορούσε να παντρευτεί ένας αδερφός, ας πούμε, αν δεν πάντρευε τις αδερφές του πριν. Αυτό είναι προνεωτερικό στοιχείο. Δεν μπορείς να κάνεις αυτοδιάθεση του εαυτού σου. Οφείλεις, έχεις ένα χρέος απέναντι στην οικογένεια. Μετά, θα έπρεπε για να καταξιωθεί το άτομο να ενταχθεί στη σειρά των προγόνων ως γνήσιος συνεχιστής τους. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε με τη μαγειρική. Όταν στην παραδοσιακή κοινωνία μια κοπέλα για πρώτη φορά άρχισε να μαγειρεύει ένα φαγητό, ένα γλυκό, ας πούμε, ο καλύτερος έπαινος που μπορούσε να ακούσει είναι το έκανες εξαιρετικό σαν τη μάνα σου.
σαν τη γιαγιά σου. Εντασσόταν σε μια σειρά προγόνων. Σήμερα το ιδανικό για μια που μαγειρεύει τι είναι? Η συνταγή να είναι πειραγμένη. Να μην είναι η ίδια όπως παλιά, δηλαδή να βάλει την προσωπική σφραγίδα μέσα. Αυτό και μόνο δείχνει την αλλαγή παραδείγματος στη μετακίνηση που έγινε. Ορίστε. Αυτό ναι, αυτό πάντα λέγεται. Αλλά ποιο είναι το νόημα, το περιεχόμενο όμως? Ότι τι άξιζε? Άλλο που καταξιώνει το άτομο στην προνεωτερική κοινωνία είναι να αποφύγει την ντροπή. Το κυρίαρχο συνέστημα είναι η ντροπή. Και λιγότερο η ενοχή. Στην Ιλιάδα ο Έαντας αυτοκτονεί από ντροπή. Ντροπιάστηκε απέναντι στους συντρόφους του. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα τέτοια. Αντίθετα, τα σημειώματα που αφήνουν έφηβοι σήμερα σε μια απόπειρα αυτοκτονίας είναι «συγχωρέστε με που δεν ήμουν το παιδί που περιμένατε». Ενοχή. Έχουμε περάσει σε πολιτισμό της ενοχής, το οποίο έγινε με την νεωτερικότητα και σε αυτό έχει συμβάλει και ο χριστιανισμός, θα το πούμε ίσως στη συνέχεια. Και βέβαια να υποτάξει τις επιθυμίες του στο καλό της ομάδας. Τα είπαμε, τα εξηγήσαμε. Πάμε στην νεωτερικότητα με έμβλημα την πόλη. Εδώ πάλι υπάρχουν χωριά. Και στα νεότερα χρόνια υπάρχουν χωριά, στους δύο τελευταίους αιώνες. Αλλά οι νόμοι τώρα, οι ψυχολογικοί που αρχίζουν να λειτουργούν, είναι νόμοι της πόλης. Επεκτείνονται και στα χωριά. Πώς καταξιώνεται το άτομο στην νεωτερικότητα? Πρέπει να αναδείξει τις ικανότητές του. Έτσι. Γι' αυτό και οι ίδιοι γονείς, όταν κατευθύνουν ένα παιδί τους να σπουδάσει κάτι, το κάνουν με ενοχή, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι κάνουν λάθος. Και το εξομολογούνται μετά, ας πούμε, ότι ήταν λάθος που το κάναμε. Δηλαδή, σήμερα θεωρείται αυτονόητο κάποιος να επιλέξει μια πορεία που του αρέσει. Σε ποια σχολή θα πάει, τι επάγγελμα θα κάνει. Επίσης, να διατηρήσει την ελευθερία της γνώμης του. Όταν ο Ρήγας Φεραίος έφτιαχνε το Σύνταγμα και πήρε πολλά στοιχεία από την Γαλλική Επανάσταση, έτσι, έχουμε επίδραση νεωτερικότητας. Έκαστος δικαιούται να εκφράζει τους στοχασμούς του ελευθέρως. Αυτό έχει μπει και στους νόμους. Στην παραδοσιακή κοινωνία δεν μπορούσε να εκφράζει ελευθέρως τους στοχασμούς του, αν αυτοί ερχόταν σε σύγκρουση με τις αξίες και τις νοοτροπίες της συλλογικότητας. Επίσης, το άτομο καταξιώνεται στο να χαράξει τη δική του πορεία. Να επανοργανώσει ομάδες. Προσέξτε, οι ομάδες δεν καταργήθηκαν επειδή περάσαμε στην νεωτερικότητα. Ομάδες υπάρχουν και τώρα. Αλλά δεν είναι οι ομάδες που τις συνδέουν οι δεσμοί φύσης, όπως υπήρχαν στο χωριό, οι συγγενείς κτλ. Είναι ομάδες ελευθέρως δημιουργούμενες. Εγώ επιλέγω με ποιους θα κάνω ομάδα. Παράδειγμα, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα. Αυτά είναι νεωτερικές ομάδες, νεωτερικές συλλογικότητες, όπου επιλέγω ποιους θα κάνω και δεν με συνδέουν δεσμοί φύσης με αυτούς. Και βέβαια καταξιώνεται το άτομο με το να διερωτάται και να αμφισβητεί. Πόσοι και πόσοι δάσκαλοι στην παραδοσιακή κοινωνία απόπαιρναν το μαθητή επειδή ρώτησε κάτι. Ήταν ασέβεια να ρωτάς. Σήμερα παρακαλάνε οι δάσκαλοι τα διάφορα παιδιά στα διάφορα μαθητές, ρωτήστε τίποτα. Και το έμβλημα της μετανεωτερικότητας, δεν μπορούμε να βρούμε φωτογραφία εδώ, δεν γίνεται, είναι ένα σκίτσο. Εδώ έχουμε, όπως βλέπετε, ένα δίκτυο. Το έμβλημά της είναι τα δίκτυα. Δεν είναι τόπος. Ούτε χωριό, ούτε πόλη. Είναι αυτό που έχει ονομαστεί από κάποιους μεταπόλη. Δηλαδή δεν είναι γεωγραφικός χώρος, είναι τρόπος να συνδέεσαι. Τα δίκτυα. Θα δείτε τι εννοώ. Πάμε σε ένα συγκριτικό πίνακα για να καταλάβουμε τη διαφορά που έλαβε χώρα τις τελευταίες δεκαετίες με τον μεταμοντέρνο άνθρωπο. Εκεί που ο νεωτερικός άνθρωπος, τον Ι, έδινε έμφαση στη σκέψη και στη λογική, ο μετανεωτερικός άνθρωπος δίνει έμφαση στις αισθήσεις και την ευχαρίστηση. Εκεί που ο νεωτερικός έδινε προτεραιότητα στην πειθό, ο μετανεωτερικός δίνει στην εμπειρία. Ρωτάς κάποιον, γιατί ρε παιδάκι μου κάνεις επικίνδυνα παιχνίδια, bungee jumping ας πούμε? Το κάνω για την εμπειρία. Η αδρεναλίνη, η εμπειρία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το να ανεβαίνεις πίστες, να απαθιάζεσαι. Εκεί που στον εωτερικό άνθρωπο το επιχείρημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και καμάρωνε γι' αυτό, δηλαδή ένιωθε ο εωτερικός άνθρωπος, ο ορθολογιστής ας το πούμε έτσι, του διαφωτισμού, ένιωθε ότι υπερέχει από τον παλιό τον παραδοσιακό άνθρωπο επειδή έχει επιχειρήματα, χρησιμοποιεί τη λογική του. Αυτό τώρα το έχει αφήσει πίσω σε κάποιο βαθμό η μετανεωτερική εξέλιξη, διότι στη θέση της, στη θέση του επιχειρήματος, έβαλε τη γοητεία και την αποπλάνηση. Αυτό σημαίνει διαφήμιση.
Ποιο είναι το κυρίαρχο δημόσιο μέγεθος στην εταιρικότητα? Η ιδεολογία. Φασισμός, ναζισμός, κομμουνισμός, διάφορες ιδεολογίες. Ποιο είναι το κυρίαρχο δημόσιο μέγεθος στη μετανεωτερικότητα? Η διαφήμιση. Εξού και θάνατος των ιδεολογιών, το έχετε ακούσει. Δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες σήμερα. Δεν υπάρχουν διότι μεσολάβησαν δύο πάρα πολύ καθοριστικές εξελίξεις. Χωρίς αυτές τις εξελίξεις δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μπει στη μετανεωτερικότητα. Οι εξελίξεις που κατέστησαν εφικτή την είσοδο στη μετανεωτερικότητα, τη γέννησαν δηλαδή και την ενισχύουν, είναι πρώτον η κοινωνία του θεάματος, τηλεοράσεις, διαδίκτυο, πολύ μέσα, όλη αυτή η περίπλοκη και ελκυστική τεχνολογία του θεάματος και η κοινωνία της κατανάλωσης. Μια σχετική ευμάρεια που υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο έφερε το μετανεωτερικό άνθρωπο, που δεν τον ενδιαφέρουν οι ιδέες τώρα. Τον ενδιαφέρει πώς θα απολαύσει. Λεπτομέρεια, το βλέπετε αυτό στη διαφήμιση. Κοιτάξτε, βλέπεις ένα βίντεο, ας πούμε, στην τηλεόραση με τη διαφήμιση ενός αυτοκινήτου. Δεν θα σου αναπτύξει τα λογικά επιχειρήματα γιατί αυτό το αυτοκίνητο είναι καλύτερο από το άλλο. Πόσο ρυπαίνει, πόσο ασφαλές είναι. Αυτά μπορεί να τα έχει σαν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ο κύριος όγκος της διαφήμισης βρίσκεται σε κάποια εφέ τα οποία θα σε σαγηνεύσουν. Τα οποία είναι και εξωπραγματικά. Δηλαδή, είναι αυτοκίνητο που κινείται με τεράστια ταχύτητα, φρενάρει απότομα, χρώματα ωραία, σχήματα κτλ. Είναι κάτι το εντυπωσιακό. Αυτό που θέλει η διαφήμιση είναι να σαγηνεύσει, όχι να πείσει. Για αυτό το λόγο, ενώ στον εσωτερικό άνθρωπο η πάλη για την ελευθερία του ήταν εξωτερική, δηλαδή μη με καταπιέζεις. Αυτό είναι η νεωτερική φωνή του εφήβου. Η νεωτερική φωνή των λαών. Δεν θέλουμε τυράννους. Θα κάνουμε επαναστάσεις. Οι επαναστάσεις στο όνομα του έθνους ήταν νεωτερικό κυρίως προϊόν. Αντίθετα, στο μετανεωτερικό άνθρωπο η πάλη για την ελευθερία του είναι εσωτερική. Δεν καταπιέζεται από έξω. Μπορεί να συμβαίνει βέβαια και αυτό σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Καταπιέζεται από μέσα όταν ο ίδιος εκχωρεί την ελευθερία του στα πάθη ουσιαστικά, δηλαδή σε όλη αυτή την κοινωνία κατανάλωσης και θεάματος. Γι' αυτό και στη μετανεωτερική εποχή έχουν κορυφωθεί οι εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις υπήρχαν στην νεωτερική εποχή, ελάχιστες όμως. Από το τσιγάρο, άντε και σε μερικούς περιθωριακούς, από το χασίσι. Και ο αλκοολισμός, ναι, ποτό και τσιγάρο. Οι εξαρτήσεις τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί κορυφαία, με γεωμετρική πρόοδο. Διότι αυξήθηκαν πρώτον τα αντικείμενα από τα οποία μπορείς να εξαρτηθείς, λόγω της κοινωνίας της κατανάλωσης του θεάματος, εξάρτηση από τα ψώνια, από τις αγορές, εξάρτηση από άλλες ουσίες, εξάρτηση από το ίντερνετ, το διαδίκτυο, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εξάρτηση από τον τζόγο, διάφορα πράγματα. Αλλά εκτός αυτού, όχι μόνο αυξήθηκαν τα ερεθίσματα, αλλά καλλιεργείται η νοοτροπία της εξάρτησης, διότι μετακινηθήκαμε από την πειθό στη σαγήνη. Και θα ακούσουμε μια ομιλία για την εξάρτηση των νέων από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων πώς αλλάζουν? Στην προνεωτερική κοινωνία, την παραδοσιακή, είναι οι φυσικοί δεσμοί. Συγγένεια και έθιμα. Συγγένεια αίματος, και τα έθιμα είναι φυσικός δεσμός λόγω του τόπου. Εδώ βρεθήκαμε, αυτά είναι τα έθιμά μας. Φυσικός δεσμός. Στη νεωτερική κοινωνία, όπου αναπτύσσονται κράτη και φτιάχνουν δίκαιο πιο επεξεργασμένο, οι δεσμοί είναι νομικής φύσεως. Όχι φύσης, όχι φυσική, αλλά νομικού χαρακτήρα. Και είναι οι θεσμοί. Μας συνδέουν θεσμοί. Έτσι. Ένας τέτοιος παράγοντας ήταν η πολιτική ζωή, όπως οργανώθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, με το Σύνταγμα και τις εκλογές, δηλαδή η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δημιούργησε δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, θεσμικούς. Άλλο πόσο υγιής ή πόσο άρρωστη ήταν. Αλλά ήταν ένα βήμα εκδυτικισμού, νεωτερικοποίησης του ελληνικού κράτους. Το οποίο βέβαια, παρεμπιπτόντως να πούμε, ότι ο Έλληνας αποδείχτηκε πανέξυπνος και επιτίδιος στο να πάρει το κουστούμι των νεωτερικών θεσμών και να το φορέσει στις ίδιες προνεωτερικές νοοτροπίες και παραδοσιακές που είχε. Όπως η οικογενειοκρατία, για παράδειγμα, η οποία στον 21ο αιώνα κρατάει ακόμα πάρα πολύ καλά. Η οικογενειοκρατία είναι προνεωτερικό στοιχείο, το οποίο έρχεται απ' έξω, εξωτερικά, να ντυθεί τους θεσμούς. Οι θεσμοί λειτουργούν εξωτερικά. Βεβαίως. Και εκλογές γίνονται, τα κόμματα ελευθέρωσαν να αλλάξουν στην εξουσία, πανεπιστήμια υπάρχουν που κάνουν εκλογές για το προσωπικό τους. Και από κάτω, όλοι αυτοί οι θεσμοί υπονομεύονται
από το προνεωτερικό στοιχείο της οικογενειοκρατίας, του κολλητού, της προσωπικής σχέσης, δηλαδή των φυσικών δεσμών των ανθρώπων, όχι των θεσμικών. Και στην Εκκλησία, το... και στην Εκκλησία είπα να μην το πω, ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα το πω συζήτηση, δεν θα μου ξεφύγει συζήτηση. Λοιπόν, στη δε μετανεωτερική κοινωνία, οι δεσμοί είναι δικτυακοί. Ούτε καν θεσμικοί. Δεν έχουν καταργηθεί, η νεωτερικότητα δεν έχει καταργηθεί ως προς το νομικό πλαίσιο. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Μα συνδέουν τέτοιοι δεσμοί, θεσμικοί. Αλλά έχουν αναπτυχθεί επιπλέον δικτυακοί δεσμοί, οι οποίοι είναι προσωπικοί και ψηφιακοί. Δηλαδή, έχεις έναν έφηβο, ζεις σε μια γειτονιά πόλης ή ζεις σε ένα χωριό. Πολύ λιγότερο ανήκει στο φυσικό του πλαίσιο δεσμών από όσο ανήκει στη διαδικτυακή κοινότητα με την οποία επικοινωνεί. Στο Facebook, στα chatrooms, στο fan club, ας πούμε, κάποιο. Και εκεί πέρα επικοινωνεί και έχει κάνει δίκτυο, στο οποίο νιώθει ότι ανήκει, με κάποιον από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Σουηδία κτλ. Έτσι. Είναι υπερτοπικό αυτό το δίκτυο. Το υποκείμενο ή το άτομο, θα μπορούσαμε να πούμε, χοντρικά στην προνεωτερική εποχή είναι υποταγμένο στις συλλογικότητες, όπως δείξαμε πριν. Το νεωτερικό άτομο έρχεται με καμάρι να γίνει ανεξάρτητο. Το μεγάλο του καμάρι είναι αυτό, δηλαδή η ανεξαρτησία η οποία βασίζεται στην λογική του, στις δυνατότητες του λογικού κτλ. Και τη γνώση, ώσπου να εμφανιστεί το μετανεωτερικό άτομο, το οποίο είναι θραυσματοποιημένο, πράγμα που σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει η ιδεολογία, η λογική, το επιχείρημα ως συνεκτικός κρίκος του ψυχισμού, τώρα πλέον έχει διαμερίσματα μεταξύ του, τα οποία είναι αντιφατικά και ασύμβατα. Βεβαίως, διαμερισματοποιημένος ο άνθρωπος ήταν πάντοτε. Δεν ήταν ενοποιημένος. Γι' αυτό και υπήρχε το ασυνείδητο. Έτσι και στον αρχαίο άνθρωπο υπήρχε το ασυνείδητο. Αλλά στο μετανεωτερικό άνθρωπο έχουμε μία βασική διαφορά. Ότι δεν έχει αναπτύξει μηχανισμούς ενοποίησης, δηλαδή δεν είναι σε προσπάθεια ενοποίησης, δεν τον ενδιαφέρει να ενοποιηθεί ο ψυχισμός. Δεν τον ενδιαφέρει να λογοδοτεί για τις αντιφάσεις του. Μπορεί να έχει αντιφάσεις. Μπορεί να καμαρώνει και για αυτές. Α, πώς καταξιώνεται το άτομο στη μετανεωτερικότητα. Το είπαμε και για τις δύο άλλες, τώρα το λέμε και για αυτήν την περίοδο. Να γνωρίζει και να φροντίζει τα συναισθήματά του. Πάνω απ' όλα είναι τα συναισθήματά του. Το πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι. Γι' αυτό, άλλο στοιχείο που ίσως δεν το είχαμε συνδέσει, γι' αυτό οι άνθρωποι διαβάζουν πολύ λογοτεχνία σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ότι ποιμένουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκύπτουν πολύ μέσα στον κόσμο των συναισθημάτων. Επίσης, καταξιώνεται με τον αντλεί τη μέγιστη δυνατή ευχαρίστηση. Έτσι υπάρχει ένας ειδονισμός διάχυτος λόγω της κοινωνίας της κατανάλωσης και του θεάματος. Επίσης θέλει να γίνεται σεβαστή η αλήθειά του, σε εισαγωγικά το έχω επειδή είναι η αλήθειά του η υποκειμενική, και να μην υποχρεώνεται να δεχθεί άλλες αλήθειες ως αντικειμενικές. Δηλαδή έχει πολύ ξεπέσει στη μετανεωτερικότητα η έννοια της αντικειμενικότητας. Θεωρείται και ίσως και λάθος να το λες καν. Και επίσης να μην χρειάζεται να λογοδοτεί για τις αντιφάσεις του. Πάμε τώρα σε ορισμένα ποιμαντικά παραδείγματα. Συγκρίνουμε τώρα, κυρίως οι συγκρίσεις αυτές θα είναι προνεωτερικό άτομο, παραδοσιακό, γιατί ακόμα έχουμε ισχυρό τέτοιο στον τόπο μας στοιχείο, και μετανεωτερικό. Παλιά. Το λέει ο Θεός. Σήμερα. Σε μένα τι έχει να πει αυτό. Έχει να μου πει κάτι. Αν έχει να μου πει κάτι, το υιοθετώ. Άρα δεν το δεχτώ επειδή το λέει ο Θεός. Άλλο. Αυτός ο κληρικός διδάσκει την αλήθεια. Σήμερα. Αυτός ο κληρικός με ηρεμεί. Διότι το ενδιαφέρον σήμερα δεν είναι για την αλήθεια. Η αλήθεια προϋποθέτει συλλογιστική. Προϋποθέτει μια διαδικασία και της διάνοιας, όχι μόνο, προκειμένου να καταστρωθεί ένας συνεπής άξονας αληθιών. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω ένα κληρικό να με ηρεμεί. Γι' αυτό, και ξέρετε καλά, ότι υπάρχει μια μερίδα του εκκλησιαστικού σώματος η οποία περιφέρεται να αλλάξει μεταξύ κληρικών σοβαρών, κληρικών απατεώνων ή ψευτοκληρικών, γκουρού,
διαφόρων άλλων, ας πούμε, εναλλακτικών θεραπειών, νέας εποχής κτλ. Υπάρχει μια κοινή πελατεία εισαγωγικά, διότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να ηρεμείς. Δεν σε ενδιαφέρει η αλήθεια. Τι αλήθεια να βρει στην εποχή, είναι παιδαριώδη αυτό που λέει. Άλλο παλιό παράδειγμα. Γνωριμία του ζευγαριού με σκοπό το γάμο. Σήμερα, γάμος, πολύ μακρινό. Η σχέση πάνω απ' όλα. Να έχουμε σχέση. Άλλωστε ξέρετε ότι σταδιακά πήγαμε από το γάμο στην έννοια δεσμός. Για καμιά 20 χρόνια, 30, μιλάγαμε για δεσμούς. Τώρα δεν μιλάνε καν για τη λέξη δεσμός. Για σχέση. Άλλο, παλιά. Πιστότητα χρειάζεται των συζύγων αφού ο γάμος είναι μυστήριο. Κοιτάξτε, έρχεται μια συλλογικότητα από πάνω και επικάθεται για να απαιτήσει πιστότητα. Σήμερα, βεβαίως, η πιστότητα δεν έχει καταργηθεί ως αξία. Αλλά γιατί? Πιστότητα ως κοινή συμφωνία όσο ο γάμος έχει νόημα. Αλλιώς, δηλαδή όταν είσαι με κάποιον να είσαι πιστός. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα, μπορείς να το διαλύσεις αυτό. Άλλα ποιμαντικά παραδείγματα. Έσφαλα, ελπίζω να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Σήμερα, ζήτησα συγγνώμη από αυτό που έσφαλα, γιατί να εξομολογηθώ. Εντάξει, τι δουλειά έχω να το ανοίξω προς το Θεό και σε ένα άλλο πρόσωπο τον πνευματικό, αφού ζήτησα συγγνώμη από αυτό που έσφαλα. Άλλο, ο εκκλησιασμός μας ενώνει με το Θεό. Σήμερα, προσεύχομαι στο σπίτι μου ή σε άδειο ναό, το απόγευμα. Δεν θέλω τον κόσμο, θέλω να πάω να προσευχηθώ. Γιατί ο σκοπός είναι να ηρεμήσω. Ο σκοπός δεν είναι να ενωθώ με την κοινή λατρεία και να εντρυφήσω πάνω σε αυτά που λέγονται και να τα κάνω κτήμα μου κτλ. Άλλο παράδειγμα, οι μοναχοί βρίσκονται πιο κοντά στο Θεό. Και ακόμα το λένε δηλαδή πολλοί άνθρωποι. Σήμερα ο μοναχισμός είναι ένας δρόμος για την εσωτερική γαλήνη. Ένας απλός δρόμος. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα, ο μετανεωτερικός άνθρωπος είναι πολύ πιο καλός με την Εκκλησία και τον μοναχισμό από όσο ήταν ο νεωτερικός άνθρωπος. Διότι ο νεωτερικός άνθρωπος ήταν ορθολογιστής και του φαινόταν ότι ο μοναχός είναι ένα βάρος στην κοινωνία, δεν προσφέρει τίποτα. Έτσι. Η ιδέα Εκκλησία κοροϊδεύει τον κόσμο, ας πούμε. Ο μετανεωτερικός άνθρωπος όμως αποδέχεται την Εκκλησία πλήρως τον μοναχισμό. Βεβαίως, αφού αυτό το δρόμο βρήκες και τη γαλήνη σου. Θα το δείτε και μετά. Είναι καλό να πιστεύεις. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της ασυμβατότητας ανάμεσα σε αυτό που εκπέμπει η Εκκλησία και ο κλήρος και το σημερινό άνθρωπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν δεν κατανοούμε ποιον άνθρωπο έχουμε μπροστά μας. Δημιουργείται ασυνεννοησία ποιμένα και ποιμενόμενο. Εγκαταλείπεται η λατρεία από τον κόσμο διότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σημερινού ανθρώπου, του μεταμοντέρνου, για συμμετοχικότητα και για αισθητική. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω. Ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι όλα κακά του μετανεωτερικού ανθρώπου, ούτε όλα κακά πράγματα τα χαρακτηριστικά του νεωτερικού. Κάθε εποχή έχει τα καλά της και τα άσχημά της. Ο μετανεωτερικός άνθρωπος θέλει συμμετοχικότητα. Δεν του αρκεί να πάει παθητικά 2 ώρες και να ακούει τον παπά και τον ψάλτη. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Αυτό συνηθίζει και με την εκκλησιολογία μας και με το πώς ήταν η Εκκλησία αρχικά. Επίσης και για την αισθητική. Του φαίνεται κίτς η αισθητική σημερινή της Εκκλησίας. Δεν έχει άδικο. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα δυο ήταν αχρίαστα στο παρελθόν. Δεν του περνούσε από το μυαλό του προνεωτερικού ανθρώπου ότι πρέπει να συμμετέχει στη λατρεία ή η αισθητική να είναι διαφορετική. Ο προνεωτερικός άνθρωπος θεωρούσε ότι έτσι έπεσαν τα πράγματα από τον ουρανό. Έτσι αποκάλυψε ο Θεός τη λειτουργία να γίνεται όπως γίνεται σήμερα στο χωριό του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη καλό επειδή είναι παλιό και παραδοσιακό. Άλλα αποτελέσματα της ασυμβατότητας είναι ότι ο άνθρωπος θα καταφύγει σε παραθρησκείες στη νέα εποχή. Άλλο είναι ότι χάνει ο χριστιανισμός την αξιοπιστία του, γιατί ουσιαστικά τον νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος του χριστιανισμού ότι μιλάει τη γλώσσα του παρελθόντος. Δηλαδή έρχεται να υπερασπιστεί αξίες μιας άλλης εποχής. Όχι το μήνυμα του Χριστού, αξίες προνεωτερικότητας. Αλλά το μήνυμα του Χριστού, και αυτό πρέπει να το δούμε πώς γίνεται στην πράξη, είναι μονίμως επίκαιρο και αναγκαίο σε οποιαδήποτε από τα 3 στάδια. Αλλά πρέπει να δούμε πώς μεταφράζεται σε κάθε εποχή. Και βέβαια το τελικό αποτέλεσμα είναι μια εκλεκτικότητα στην πίστη και να φτιάχνει την ιδιωτική του θρησκεία. Παίρνει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί κτλ. Φτιάχνει μια θρησκευτικότητα όπως ο καθένας τη θέλει. Εθελόθρησκος, μάλιστα. Εθελοθρησκεία. Πολύ ωραία. Ένα διάγραμμα της πίστης, πάλι σε χοντρικές γραμμές. Στην παραδοσιακή κοινωνία η πίστη είναι αυτονόητη.
Ο νεωτερικός άνθρωπος λέει, δυσκολεύομαι να πιστέψω. Δεν μπορώ να τα συμβιβάσω όλα αυτά με τη λογική μου. Και ο μετανεωτερικός άνθρωπος σήμερα λέει, καλό πράγμα η πίστη. Πολύ καλό. Απλώς δεν ενδιαφέρει σε ποιο Θεό πιστεύεις. Η πίστη ως πίστη. Για να σου δίνει θάρρος στη ζωή, να σου δίνει αισιοδοξία, ηρεμία. Δεν ενδιαφέρει ποιος είναι ο αληθινός Θεός, γι' αυτό και θα δούμε τώρα την αντίληψη περί Θεού. Ο παραδοσιακός άνθρωπος. Ο Θεός είναι μυθικός. Μην παρεξηγηθώ με αυτό. Μιλάει για τον Θεό της Αποκαλύψεως, τον δικό μας. Αλλά ψυχολογικά για τον παραδοσιακό άνθρωπο ο Θεός χάνεται σε ένα μυθικό παρελθόν. Δεν ξέρει να τοποθετήσει τα θέματα ιστορικά. Πώς ξετυλίχθηκαν μέσα στην ιστορία. Θεός, Άγιοι ανήκουν, θα λέγαμε, στο σύμπαν των μυθικών μορφών. Εξού και ο Δράκος με τον Άγιο Γεώργη και διάφοροι αναχρονισμοί με τους Αγίους. Αντίθετα, η νεωτερικότητα, επειδή εισάγει την έννοια της ιστορίας ως γραμμικού ανοίγματος στο μέλλον και ως προσωπικής ευθύνης, έτσι, μιλάει για τον ιστορικό Ιησού, αυτό την ενδιαφέρει. Γι' αυτό και η νεωτερικότητα, έτσι, 19ου και 20ου αιώνα και νωρίτερα στη Δύση, έγιναν διαμάχες μεγάλες, θεολογικές και φιλοσοφικές, γύρω από το αν υπήρξε ιστορικός Ιησούς, πόσο αλλοιώθηκε από τον Χριστό της πίστης κτλ. Που τα μαθαίνουμε στη εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, αυτά τι ήταν. Ήταν νεωτερικοί προβληματισμοί. Υπήρξε ο Ιησούς Χριστός ιστορικά και είναι όπως τον λένε τα Ευαγγέλια. Α, δυσκολεύομαι να πιστέψω. Μιλάει ο ορθολογιστής, λέει τα δικά του, ο θεολόγος τα δικά του. Για τον μετανεωτερικό άνθρωπο δεν έχει καν νόημα η ερώτηση αν υπήρξε ιστορικός Ιησούς. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που εσύ συνέλαβες ως Θεό, πώς σε βοηθάει στη ζωή σου. Αυτή είναι η μεταμοντέρνα θρησκευτικότητα. Οπότε έτσι πάμε στις αντιφάσεις των ποιμενωμένων. Για να δούμε μετά και των ποιμένων. Οι νησίδες που σας είπα στην αρχή. Τι προνεωτερικές νησίδες διασώζονται σήμερα? Προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Καλά, αυτό είναι προφανές. Ότι έρχεται από την παραδοσιακή κοινωνία, υπάρχει και σήμερα ακμαίο. Ακόμα και σε ανθρώπους που ο τρόπος ζωής τους είναι μεταμοντέρνος, έτσι. Μπορεί να υπάρχει. Επίσης, η μαγική θρησκευτικότητα. Γιατί την εντάσσω στις προνεωτερικές νησίδες? Μαγική θρησκευτικότητα είναι, εάν πω ορισμένα λόγια και κάνω κάποιες ενέργειες, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί με κάποιο τρόπο. Το ονομάζουμε μαγική γιατί έτσι λειτουργεί η μαγεία. Οι δυνάμεις στις οποίες επικαλείται ο μάγος, εάν προφέρει τα σωστά λόγια και κάνει τις σωστές ενέργειες, είναι υποχρεωμένες να ανταποκριθούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός υπεράνω της ιστορίας. Υπάρχει μια τάξη του κόσμου, μια νομοτέλεια, στην οποία υποτάσσονται και οι ανώτερες δυνάμεις. Που μεγάλο μέρος της σημερινής θρησκευτικότητας, νομίζω ότι δεν θα το αμφισβητήσετε αυτό, είναι μαγικού τύπου. Ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Εάν εγώ διαβάσω στην προσκομιδία, ας πούμε, διάφορα ονόματα και το μυαλό μου είναι αλλού, και ουδής άλλος προσεύχεται γι' αυτά, και δεν το κάνω προσευχητικά, θεωρώ ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να φέρει κάτι καλό σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή εγώ τα διάβασα. Αυτό είναι μαγική θρησκευτικότητα. Επειδή τα λόγια προφέρθηκαν. Δεν υπάρχει προσευχή. Πού είναι η δύναμη της προσευχής, για την οποία μιλάει η Καινή Διαθήκη? Και είναι, η Καινή Διαθήκη καταφέρει θανάσιμο πλήγμα στη μαγική θρησκευτικότητα. Πάμε, κάνουμε ένα τρισάγιο στο κημητήριο. Μας παρακαλάνε για τον συγγενή τους. Και την ίδια ώρα μιλάνε μεταξύ τους, απαντάνε στο κινητό και εμείς λέμε το τρισάγιο. Η εντύπωσή τους είναι αυτή, η μαγική θρησκευτικότητα. Αρκεί να υποθούν τα λόγια και είναι καλό για την ψυχή. Αυτό, όλη η εκκλησιαστική ζωή, κατά τη γνώμη μου, έχει δηλητηριαστεί από αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο είναι προνεωτερικό. Έτσι, είναι, θα μου επιτρέψετε να το πω με άλλο τρόπο, μια Ελλάδα η οποία δεν έχει εκχριστιανιστεί ακόμη. Επαρκώς. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1000 υπήρχαν ιδωρολάτρες στην Ελλάδα. Έτσι. Συν η μαγεία. Παγανισμός κτλ. Η Ελλάδα δεν έχει χριστιανιστεί επαρκώς. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, δεν ζει τη μεταχριστιανική εποχή που ακούγεται να λέει. Ζει ακόμα προχριστιανικά στοιχεία. Έχει ακόμα. Και επίσης προνεωτερικό είναι το χρόνια πολλά που λέμε και το να σας ζήσει στη βάφτιση. Γιατί? Διότι προέρχεται, έχει ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, σε εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν λίγο, τα μισά παιδιά έφταναν να ενηλικιωθούν, τα άλλα μισά πέθαναν κτλ. Ήταν πολύ σημαντικό να εύχεσαι μακροημέρευση και για τον μικρό και για τον μεγάλο.
Ποιες είναι οι νεωτερικές νησίδες των σημερινών χριστιανών? Η πελατειακή σχέση με τα μυστήρια. Πάτρε, θέλουμε να κλείσουμε αυτή την ώρα για το μυστήριο. Και άμα έχουμε και πολύ κόσμο, σας πληρώνουμε για 2 ώρες να κλείσουμε. Αυτό είναι νεωτερικό στοιχείο. Είμαι πελάτης και αγοράζω υπηρεσίες. Αυτό δεν υπήρχε στην παραδοσιακή κοινωνία. Δημιουργήθηκε στην πόλη, δηλαδή μετά την εσωτερική μετανάστευση, κατά τα νεότερα χρόνια. Όπου βέβαια όλη η κοινωνία είναι τυπικά χριστιανική και πρέπει να εξυπηρετηθεί στις ανάγκες της. Άλλη νεωτερική νησίδα είναι ο εθνικισμός. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, τεράστιο. Διαποτίζει τον εκκλησιαστικό μας λόγο και στις νοοτροπίες μας ο εθνικισμός. Μιλάμε τώρα για τον όχι υγεία πατριωτισμό, έτσι. Μιλάμε για τον εθνικισμό. Αυτό είναι νεωτερικό φαινόμενο. Ο εθνικισμός και η Εκκλησία μπήκε πάρα πολύ σε αυτό και το αποδέχτηκε και το συντηρεί. Επίσης είναι μια δυσπιστία απέναντι στους κληρικούς που ορισμένοι άνθρωποι έχουν μέχρι το σημείο του αντικληρικαλισμού. Καμιά φορά βλέπω σε εφημερίδες στο διαδίκτυο κάποιες ειδήσεις που έχουν σχέση με την Εκκλησία και από κάτω έχουν χώρο για σχόλια. Υπάρχει χολή, απερίγραπτη χολή κατά του κλήρου που χύνεται εκεί πέρα. Η Ελλάδα έχει μεγάλα ποσοστά αντικληρικαλισμού. Έτσι, κυρίως από ανθρώπους νεωτερικούς. Όπου είναι προνεωτερικοί, οι αντικληρικαλιστές είναι αρχαιολάτρες. Οι αρχαιολάτρες έχουν κυρίως προνεωτερική δομή. Αλλά οι υπόλοιποι είναι ορθολογιστές, ας πούμε, νεωτερικοί άνθρωποι. Και βεβαίως δίνουμε και αφορμές, εννοείται, πάρα πολλές για τον αντικληρικαλισμό. Αλλά μιλάω τώρα για το φαινόμενο της προγραμματικής δυσπιστίας και εχθρότητας. Και οι μετανεωτερικές νησίδες είναι η ιδιωτικότητα στη θρησκευτικότητα. Έτσι. Εγώ ιδιωτικά, μόνος μου, στο σπίτι ή στο ναό, μόνος μου. Δεν χρειάζεται να συμμετέχω στο γεγονός της Εκκλησίας. Θα παρεκκλήσεις στις αυλές μας. Πολύ σωστά. Ναι, οι γάμοι στα κτήματα κτλ. Επίσης, η ατμοσφαιρικότητα και ο αισθητισμός. Επειδή, όπως είπαμε, ο μετανεωτερικός άνθρωπος δίνει έμφαση στη συναισθηματική εμπειρία, γι' αυτό και μπορεί ένας εκκλησιαζόμενος τακτικά να κυρίως να το κάνει με έμφαση στη συναισθηματική εμπειρία τη συμμετοχή του στη λατρεία. Δηλαδή, συμμετέχουμε για τα βιώματα. Έτσι, ας πούμε, κλείνουμε τα μάτια μας, μετρασιωνόμαστε, ας πούμε, και μπορεί δίπλα μας να είναι μια μάνα με το μωρό της, όρθια και να μην έχει καρέκλα να καθίσει. Και εγώ δεν την έχω δει, ας πούμε, να τη δώσω τη θέση μου. Δηλαδή, είναι η μεταρσίωση ως ιδιωτικό γεγονός, ως ιδιωτελής πράξη. Όχι η κατάνοιξη ως δώρο που δίνει χάρη έτσι, στον ταπεινούμενο άνθρωπο, αλλά η συγκέντρωση ψυχολογικών εμπειριών μέσα στη λατρεία ως αυτός σκοπός. Πιστεύω να είναι εμφανές αυτό που λέω, να το ξέρουμε. Οι αντιφάσεις τώρα του εκκλησιαστικού οργανισμού. Για την ακρίβεια θα έπρεπε να γράψω του κλήρου πάνω. Οι προνεωτερικές νησίδες που έχουμε, τα αυτοκρατορικά υπολείμματα της λατρείας. Μήτρα, σάκος, πολυχρονισμοί. Δεν τα σχολιάζω περισσότερο, εγώ έχω γράψει γι' αυτά και δεν είναι του παρόντος. Δεύτερο, οι αντιλήψεις για την έμεινο ρίση και την αποβολή. Όπως διατηρούνται μέσα σε κανόνες και μέσα στο ευχολόγια. Αυτά είναι προνοτερικά όλα. Μερικά είναι και προχριστιανικά, έτσι, ιουδαϊκά. Και ακόμα δεν παίρνουμε απόφαση να τα αλλάξουμε μετά από 21 αιώνες. Η υποτίμηση των λαϊκών. Ο κληρικαλισμός τώρα, ως στάση από τη μεριά μου, του κληρικού, έτσι, είναι προνεωτερική νοοτροπία με ποια έννοια, ότι βεβαίως στην παραδοσιακή κοινωνία δεν είχαν οι λαϊκοί τη θέση που τους αρμόζει, διότι δεν υπήρχε και η ανάλογη θεολογία, δεν είχε αναπτυχθεί η γνώση της εκκλησιολογίας. Ήτανε το κεντρικό πρόσωπο ο παπάς και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, να τον ακολουθούν. Δεν είχε αναπτυχθεί και η δομή της ενορίας, βέβαια, δημιουργικά, με τέτοιο τρόπο που να επιστρατεύσει και τους λαϊκούς, αλλά κυρίως είναι η πρόοδος στη θεολογική αποτίμηση. Και επίσης, όταν το κήρυγμα γίνεται αυταρχικό και μονολογικό, αυτό είναι προνεωτερικό. Έτσι. Ενώ το κήρυγμα, ενώ εξωτερικά μορφικά είναι μονόλογος, αλλά στην πραγματικότητα στο περιεχόμενο πρέπει να αποτελεί διάλογο. Είμαι σε διάλογο με τον σύγχρονο άνθρωπο, τον καταλαβαίνω για να κάνω κήρυγμα. Αν δεν τον καταλαβαίνω και απλώς αυταρχικά του περνάω κάποια πράγματα, ζω σε άλλη εποχή, πριν καν την νεωτερικότητα. Δηλαδή, υποτιμώ και το μυαλό του. Πολλά κηρύγματα σήμερα υποτιμούν τη λογική των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνονται ότι τουλάχιστον έχουμε περάσει την νεωτερικότητα, πρέπει παιδί μου.
Οι άνθρωποι σκέφτονται. Δεν είναι όπως πριν 200 χρόνια. Και προσβάλλουν τη νοημοσύνη δηλαδή κάποιων ανθρώπων. Οι νεωτερικές νησίδες ποιες είναι? Ο εθνικιστικός λόγος, το είπαμε και πριν. Η εξυπηρέτηση των ανώνυμων θρησκευτικών αναγκών εκ μέρους μας. Αρκεί να υπάρχουν, ας πούμε, να μην υπάρχουν κενά, οι ενορίες να είναι καλυμμένες, να ρέουν, να τρέχουν τα μυστήρια να γίνονται και καμία προσωπική ποιμαντική. Όπου γίνονται αυτά, εννοείται, όπου. Και επίσης και η απολογητική, παρόλο που είναι χρήσιμη, δεν σημαίνει, αυτά όλα δεν αξιολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο, όλα κακά ή όλα καλά. Η απολογητική χρειάζεται. Αλλά η απολογητική είναι στάση εκκλησιαστική και θεολογική νεωτερική, διότι έχει να αντιμετωπίσει τον ορθολογισμό. Βεβαίως και χρειάζεται. Αλλά να μην χαθεί η ισορροπία. Και λειτουργούμε συνεχώς απολογητικά, ας πούμε, και χάνουμε τα υπόλοιπα. Και οι μετανεωτερικές νησίδες, εκ μέρους μας, είναι ο πειρασμός του θεάματος και της διαφήμισης των δραστηριοτήτων, πια και αυτό και αν έχει γίνει. Ένα σωρό φωτογραφίες για τις πιο ασήμαντες δραστηριότητες και τα λοιπά, ναι, στο διαδίκτυο, στα έντυπα και τα λοιπά, δηλαδή ένας πειρασμός, ας πούμε, κοινωνίας του θεάματος. Πολλοί είναι και επιστήμονες σε αυτό, κληρικοί, δηλαδή παίζουν με τους όρους της κοινωνίας του θεάματος. Τρομερό πράγμα αυτό το οποίο έχουν οργανώσει. Και δεύτερον, η σκηνοθεσία της λατρείας, δηλαδή μια λατρεία η οποία σκηνοθετείται από τα πιο απλά, δηλαδή κάνουμε αγρυπνία, ας πούμε, και πρέπει και στη λειτουργία τα φώτα να είναι σβηστά για κατάνοιξη. Καλά ο Εσπερινός και ο Όρθρος, αλλά λειτουργία. Η λειτουργία είναι η βασιλεία του Θεού, η πηγής. Είναι ανάσταση, είναι τα φώτα να ανάβουν. Από τα πιο απλά, λέω, μέχρι τα πιο σοβαρά, αναπαράσταση των παθών, πορεία με το γάιδαρο, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, τα ξέρετε. Αυτά είναι η σκηνοθεσία με τα νεωτερική της λατρείας. Δεν ξέρω, εγώ επειδή δεν ξέρω, μιλάω και άνετα. Ο νυχτήρας γίνεται δημοσίως. Κάνω την ερώτηση. Προσέξτε, για τον νυχτήρα που ακούστηκε, δεν είμαι εναντίον του να γίνεται ο νυχτήρας, αλλά να γίνεται πραγματικά. Διότι ο Χριστός έπλυνε 24 βρώμικα πόδια ανθρώπων που περπατούσαν χιλιόμετρα στα χώματα. Ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά όχι, ας πούμε, να χαϊδεύουμε μια βρεγμένη πετσέτα λίγο το πόδι και να νομίσουμε ότι κάναμε τον νηπτήρα. Το κάνω. Βεβαίως. Πιθανόν, ναι, γιατί όχι. Κλείνουμε, σιγά σιγά. Γενικά νομίζω ότι ό,τι καλό γίνεται στην Καθολική Εκκλησία βοηθάει και εμάς. Και ό,τι κακό γίνεται παρασύρει και εμάς. Λοιπόν, κλείνουμε. Η Εκκλησία είναι για όλους. Και αυτοί όλοι αποτελούν ένα μοσαϊκό ανθρώπων που αναζητούν τον Θεό, την αγάπη Του και την αλήθειά Του. Πραγματικό μοσαϊκό. Όχι μια τοπική εκκλησία και ενορία. Κάθε άνθρωπος είναι μοσαϊκό, όπως καταλάβατε σήμερα. Διότι μεταφέρει στοιχεία από αυτά τα τρία πολιτισμικά στάδια. Εμείς προσφέρουμε τη Θεία Ευχαριστία για όλους, αλλά ως ποιμένες πρέπει να ξέρουμε από τι υλικό είναι φτιαγμένος ο καθένας. Η αγωνία του Χριστού στη Γεθσημανή είναι ου περί τούτων ερωτώ μόνον, αλλά και περί όσων θα επιθυμούσαν να πιστέψουν και δεν το αποπειρώνται καν μέσα στη γενική σύγχυση. Ίσως επειδή νόμισαν ότι τους εκφράζει μια εποχή στην οποία δεν ανήκει η Εκκλησία σε αυτή την εποχή. Και επομένως δεν έχει να τους πει κάτι. Και μαζί με αυτήν χάνουν και το Θεό. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.